Παιδιά, φτιστός, το βλέμμα ολόιδιο. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει το ταλέντο του πατέρα του. Δεν θα πω κάτι άλλο, καταλαβαίνεις. Αλλά είναι ίδιος. Δώσε δυνατά! Να ακούσουμε. Δεν θα μπούμε με το, πραγματικά με το soundtrack που ακούγεται και ηχεί στα αυτάκια σας για τα Όσκαρ. Θα κάνουμε σήμερα τη διαφορά και θα μπούμε με Ένιο Μορικόνε. Βεβαίως. Συγχαρητήρια, κέρδισε Όσκαρ χθες το βράδυ για την ταινία του Ταραντίνο. Έχει βραβευτεί και το 2007 για το συνολικό του έργο. Και επιλέγουμε να μπούμε λοιπόν με αυτό το κομμάτι που πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ακούσει το συγκεκριμένο soundtrack, το καλό, το κακό και τον άσχημο. Δώσε δυνατά, ρε Άγη! Και φυσικά δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε σήμερα τα Oscars. Νομίζω το θέμα μας θα πάει και για αύριο, έτσι όπως το πάμε. Σίγουρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, σας καλωσορίζω, σας καλησπερίζω να έχουμε μια υπέροχη, φοβερή εβδομάδα. Άνοιξη μπαίνει, ετοιμαζόμαστε. Θα πούμε και ποίημα. Αύριο δεν είναι πρώτη. Καλά, δεν θυμάμαι. Θα πούμε και ποίημα για την άνοιξη. Μην το ξεχάσετε, το έχουμε πει. Βεβαίως. Λοιπόν, τι κάνατε που είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας με τα πλούσια γεμάτα. Εσύ να χαίρεσαι το γιο σου. Να σου ζήσει. Τα τέσσερα τα κλείσαμε. Άντε, πάμε. Υγεία θα πω εγώ τώρα. Καλά να είμαστε. Παντελάκος, να είναι καλά. Περάσατε ωραία. Ωραίο το πάρτι. Είχε κόσμο. Εσύ πέρασες, ωραία. Ήσασταν με μάσκες όλοι, να υποθέσω λόγω έτσι του ιού. Φαντάζεστε, για το που είναι και πιτσιρίκια, σημαίνει και ιώσεις. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Μπράβο, ρε Αλεξάνδρα, να τον χαίρεσαι. Να είστε καλά. Εγώ θα σου πω τι έκανα την Παρασκευή το βράδυ. Πήγα θέατρο, πήγα στο Victor Victoria. Εξαιρετικό musical, πραγματικά σας προτείνω να το τιμήσετε αν θέλετε, αν σας αρέσουν τα musical. Μια φοβερή παραγωγή, σκηνοθεσία από όλα Παπαθεοχάρη. Ευελίνα Παπούλια, εντάξει, respect, τα ρέστα μας όλοι. Είναι, τι να πούμε τώρα, φοβερή ηθοποιός, ερμηνεύτρια, χορεύτρια, καταπληκτική, ένας μοναδικός, τρομερό χιούμορ, πηγές, ατάκες, όλα αυτά. Ο Σουγανέλης καταπληκτικός, παιδιά, πραγματικά πόσο γέλιο. Τώρα για τον Γιάννη Στάνκουλου, τι να πούμε, μας αρέσει για τα όλα του. Λοιπόν, να είναι καλά κι αυτός ο άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά, όπως βγήκαμε, θέλω να σου πω, από το θέατρο, ήταν λίγο τη φάση τώρα, ήταν νωρίς. Λέμε, μωρέ, τώρα να πάμε σπίτια μας, να μην πάμε σπίτια μας. Πού να πάμε, πού να πάμε, θέλαμε κάπου να πάμε. Και τσουπ, πεταγόμαστε απέναντι στο άνοδο, όπου εκεί είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άλλη κομική από εκεί, άλλη φοβερή, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Ό,τι θες, όλοι μαζεμένοι, μια παρέα είναι. Ξέρεις, πήγαμε απέναντι που είχε το πίνο Μακεδόνας, ο Παπαδόπουλος, ο Ιεροκλής, ο Πυγμαλίωνας. Να μην ξεχάσω, είναι πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Μακεδόνας, βεβαίως. Εντάξει, έχω να σας πω, τα κείμενα τα έχει γράψει Δήμητρα Παπαδοπούλου. Ειλικρινά, έχω να γελάσω έτσι πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Φοβερό, περάσαμε μια καταπληκτική Παρασκευή. Την Κυριακή χαρήκαμε που είχαμε βγει στις παραλίες, κάνουμε τα μπάνια μας, μαυρίσαμε λίγο, αρπάξαμε λίγο, ευτυχώς. Λοιπόν, και να είμαστε σήμερα εδώ στο Κούλερ να συζητήσουμε τα Όσκαρ και ακούμε και Sam Smith που βραβεύτηκε το τραγούδι, το καλύτερο τραγούδι για την ταινία του James Bond, την καινούρια, το θυμάστε? Για πάρτε μια γεύση για να σας πω. Κάτσε να πω κι άλλα. Όχι, θα τα πω μετά το break, λέω. Ναι, για ακούστε, Sam Smith, κομματάρα. Τρομερή μπαλάντα. Και φυσικά, που θα το σχολιάσουμε εννοείται, ο ένας και μεγάλος νικητής που τα φλάσσια ήταν στραμμένα πάνω του αποκλειστικά, όχι μόνο τώρα, αλλά και όλες αυτές τις εβδομάδες περιμένουμε να ξεκινήσει τα Όσκαρ, δεν είναι άλλος το Λεωνάρδο Ντικάπριο που επιτέλους κράτησε στα χέρια του αυτό το πολυπόθητο αγαλματίδιο που επί σειρά ετών προσπαθούσε να το κρατήσει και να ανέβει πάνω ευχαριστή στον μπαμπά του, τη μαμά του, τα αδέρφια του και όλα και τους παραγωγούς του και έφτανε στην πηγή κάθε φορά και δεν έπινε νερό ποτέ. Εγώ είμαι Team Leonardo DiCaprio, χάρηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Δυστυχώς δεν τα είδα τα Όσκαρ γιατί ξυπνάω 5 το πρωί, αλλά μου στέλνανε μηνυματάκια όσοι τα βλέπανε, γιατί κάθε χρόνο μαζευόμαστε με τους φίλους, τις φίλες εκεί και αυτά, μαζευόμαστε και κάνουμε ολονυχτία και τρώμε παγωτά, τρώμε σουβλάκια, πίτσες, κακό, αυτά. Αυτή τη χρονιά τα φάγανε μόνοι τους, σε περιπτώσει μαζευτήκαν μόνοι τους, αλλά με το που ξύπνησα μου είχαν στείλει μήνυμα, ναι,
Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο το πήρε επιτέλους αυτό το Όσκαρ και ηρεμήσαμε όλοι. Και έβγαλε και την επική selfie της βραδιάς. Θυμάστε πέρσι είχαν μαζευτεί όλοι και είχαν βγάλει τη selfie που είχε μείνει στην ιστορία, έτσι. Φέτος η selfie ανήκει αποκλειστικά στο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Και το μεγαλύτερο είναι για να κλείσω και να πάω σε μια ανάσα που μας μαύρισε την ψυχή πρωί-πρωί. Ποιο είναι? Ποιο πες μου, που με κοροϊδεύει μέσα άλλου σύνταξη. Ήξερες εσύ ότι ο Τόμ Χάρντι είναι παντρεμένος και είχε παιδί? Μου καταρρύψανε όλο μου το είναι. Έχει μαυρίσει όλη μου η μέρα πέρα από τη σκόνη που είχε έξω από την Αφρική. Έχει μαυρίσει η ψυχή μου. Γιατί ρε Τόμ, γιατί μου το έκανες αυτό? Παντρεμένος και με παιδί! Πάμε σε μια ανάσα, σας παρακαλώ. Είμαι καλά. Άρε Τόμι Χάρντι, τι μας έκανες πρωί-πρωί, πρωινιάτικο. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Και τραγουδούσα μέσα που λες χειρότερη να είναι η κάθε σήμερα. Με πλήγωσες βαθιά. Εμένα μου άρεσε αυτός. Κατάλαβες, όποιος άνθρωπος μου αρέσει είναι παντρεμένος. Ο Justin Timberlake μου παντρεύτηκε και έκανε και γιο. Αυτός εδώ, εγώ ήρθα χοροπηδηχτή και λυγιστή και λέω παιδιά, τι ωραίος που ήταν ο Τόμ Χάρντι. Ποια ήταν αυτή που ήταν δίπλα του, λέω όλο το βράδυ. Και μου λέει ο κύριος Σίσκας μέσα και ο Ρέστης, Ευαγγελία μου, ο Τόμ Χάρντι είναι παντρεμένος και έχει και παιδί. Εντάξει, μαύρησε, σκοτίνιασε, ουρανός όλους. Δεν έχω σήμερα ζωή, δεν έχω μέλλον σε αυτήν την εκπομπή, σε αυτό το πλατόν. Δεν με χωράει ο τόπος, με έχει πλακώσει. Τι θα κάνω? Γιατί μου το κάνετε αυτό μέσα? Δεν μου λέγατε, Ευαγγελία, μπράβο σου που σ' αρέσει, πρέπει να μου πείτε και τα κακά μαντάτα. Άρε Τόμ Χάρντι, αλήτη, τι μας έκανες? Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στο κούλερ. Έχουμε πολύ θετική ενέργεια, διάθεση, όλα τα πάντα. Χαρήκαμε με τα Όσκαρ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, γιατί να σου πω την αλήθεια, μέχρι να ανακοινωθεί και να μαθευτεί ότι αυτός, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, πήρε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία του «Η Επιστροφή», εγώ να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι μπορεί να παίξει και φάρσα φάση. Δηλαδή, αυτό που το περιμένουν όλοι και έχουν στοιχηματίσει και γίνεται χαμός, θα γίνει λέω καμιά κόμπλα τελευταία στιγμή, καμιά τρίμπλα και θα πάρει κανένας άλλος και θα κλαίει με μαύρο δάκρυ ο δόλιος, γιατί θα έκλαιγε μαύρο δάκρυ. Όπως νομίζω με μαύρο δάκρυ έκλεψε. Α, ο κύριος εδώ, Σάμψον είδε. Λοιπόν, όπως με μαύρο δάκρυ έκλαψε ο Σταλόνε, μωρέ ο γλυκούλης. Νόμιζε ότι θα το πάρει το Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου και δεν το πήρε αυτός. Θα ήθελα να το πάρει. Γιατί όχι, και του έστειλε και μήνυμα ο άλλος, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, ότι για μένα θα είσαι πάντα πρώτος, του είπε, το είδατε. Δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Εντάξει, ναι, είναι μια απογοήτευση. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι εμείς που είμαστε Λεωνάρντο Ντικάπριο, είμαστε Team Leo, χαρήκαμε πάρα πολύ, χειροκροτήσαμε, πως καταχειροκροτήθηκε και ο ίδιος, γιατί σου λέω ανακοινώθηκε και ο ίδιος νομίζω και δεν το πίστευε, δεν το είχε όπως είπε στις δηλώσεις, δεν το είχε δεδομένο. Και να το, πάμε και στις. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πω παρένθεση μέχρι να σας πω για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, ότι θα παίζουμε soundtracks από πάρα πάρα πολύ γνωστές ταινίες, μπορεί να πες και καμιά γνωστή σειρά στη μέση, σφίνα, όπως θα βάλει ο Άγης. Θέλω να σου πω ότι τώρα ακούμε το soundtrack από την παραλία, που ήταν ταινία που είχε πρωταγωνιστήσει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Λοιπόν, ωραία παραλία κι αυτή, Αυτή δεν είναι, όχι. Αυτή είναι, αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, παιδιά. Αυτό The Beach είναι. Α, εγώ είχα μείνει στο sound από τις All Saints το τραγούδι, εντάξει. Εντάξει, είναι το ίδιο, είμαστε καλά. Έφαγα σκάλωμα. Λοιπόν, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, λοιπόν, όταν το ανακοίνωσε η Τζούλιαν Μουρ εκεί πέρα και ο άλλος ο Κυριούλης ότι πήρε το αγαλματίδιο, σηκώθηκε πάνω να πάει να το πάρει πραγματικά. Δεν το πίστευε κι αυτός, καταχειροκροτήθηκε. Η Κέιτ Γουίνσλετ ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Το περίμενε πώς. Η Κέιτ Γουίνσλετ ήταν σαν τη μεγάλη του αδερφή από κάτω. Και περίμενε, και λέγε, έλα, πες το όνομα. Πες το. Αυτή είχε συγκινηθεί. Και αυτό είχε συγκινηθεί. Και είδε τόσα χρόνια μετά. Γιατί έχει πορεία 25 χρόνια, σου λέει τώρα, και ο άνθρωπος δεν έχει πάρει Όσκαρ. Πάλι καλά που δεν χρειάστηκε χτύπα ξύλο να πάθει τίποτα για να την τιμήσουν μετά όπως έχει γίνει με τόσους και με τόσους. Λοιπόν, και ευχαρίστησε, θέλω να σου πω, εμπική μα μπαμπά, αυτά τον ενιαρίτη, τον σκηνοθέτη, όλο τον Τόμ Χάρντι. Α, Τόμ Χάρντι, τι μας έκανε. Λοιπόν, και θα το ξεχάσω αυτό. Λοιπόν, και αλήτη, Τόμ Χάρντι, τι μας έκανες, μας μαύρισες τη Δευτέρα, λοιπόν. Λέει, είπε λοιπόν να έδωσε ένα μήνυμα για την κλιματική αλλαγή και για τον πλανήτη, γιατί εμείς τα πιο αδίστακτα και απάνθρωπα ζώα του πλανήτη, που είναι οι άνθρωποι, τον έχουμε καταστρέψει λίγο. Και είπε λοιπόν, μην παίρνετε τον πλανήτη για δεδομένο. Εγώ λέει, δεν παίρνω
ούτε καν την απόψινη βραδιά και τη βράβευση. Δεν την πήρα ποτέ, λέει, ως δεδομένη. Και μας παρότρινε όλους να βοηθήσουμε όλοι μαζί, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύουμε τον πλανήτη στον οποίο και κατοικούμε και ζούμε. Ελπίζω να πιάσει τόπο πραγματικά το μήνυμα που έδωσε. Πάρα πολύ λαμπερές παρουσίες επίσης. Θα σας πω επίσης το θέμα το οποίο έχουμε φτάσει στο δεύτερο, ας πούμε, ο Νάκη και δεν έχει υποθεί ακόμα, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα, πάμε πίνακα! Λεπτομέρειες που δεν θα πιστεύετε ότι δείχνουν πολλά για το χαρακτήρα σας. Ποιες είναι αυτές οι λεπτομέρειες? Μου έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα, γιατί εγώ κάθε φορά που βάζουμε το post της εκπομπής, όταν μετά, αφού περάσουν αρκετές ώρες και έχει μηνύματα, μπαίνω και τα διαβάζω και έχω να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω. Και φυσικά θα το συνεχίσουμε και όλοι, δεν βλέπω να τελειώνουμε σήμερα με το θέμα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, θα τα αναλύσουμε όλα. Επίσης να πω τι ωραίες παρουσίες στο κόκκινο χαλί. Είδες καμία, Άλεξ? Δεν είδες τίποτα? Αλήθεια? Καλά, και εγώ δεν πρόλαβα να δω πάρα πολλά, γιατί είχα να ξυπνήσω στις 5 το πρωί, αλλά το διαδίκτυο μπαίνανε οι ειδήσεις με το που βγαίνανε οι πρώτες, ας πούμε, απονομές, πέφτανε στα site χαμός βροχή τα δημοσιεύματα. Θέλω να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Jennifer Lawrence, εξαιρετική παρουσία, πάρα πολύ κομψή, φοβερή η τουαλέτα που φόρεσε. Αυτό το ξέρεις με τις διαφάνειες, το μαύρο του τούλι και από μέσα το nude, καταπληκτική κούκλα λαμπερή, πολύ ελαφρύ μακιγιάζ, top. Και εννοείται μου άρεσε η μία και η θεά απόλυτη που για μένα έκλειψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χάλι και την άλλη θεωρώ από τη Charlize Theron, η οποία φόρεσε μια κατακόκκινη τουαλέτα, φοβερή, εξαιρετική, έχει τα μαλάκια της πιασμένα και είναι και το πιο αβυσαλαίο ντεκολτέ, θα έλεγα εγώ. Επίσης, κάτι άκουσα για πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια για κοσμήματα. Μόνο λέει τα σκουλαρίκια μπορεί να κοστίζανε 50 εκατομμύρια δολάρια, 80 εκατομμύρια δολάρια. Παιδιά, ο κόσμος δεν έχει δουλειά. Σχολείται με τα κοσμήματα, βλέπω, έτσι. Χαμός. Τέλος πάντων, μια πάρα πολύ λαμπερή βραδιά. Είχε πάρα πολλά νέα ειδήσει. Άμα μπείτε, θα δείτε γενικότερα πρωταγωνιστή Λεωνάρντο Ντικάπριο, όπως καταλαβαίνεις. Και να σας πω και κάποιες από τις. Για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, να σας πω κάποιες από τις απονομές. Το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας πήγε στο γιο του Σαούλ. Αυτή την ταινία θέλω να τη δω. Είναι μια ταινία από τη ουγγαρική παραγωγή που είναι καταπληκτική. Όσκαρ μουσικής πήρε ο Μωρικόνε που τον τιμήσαμε εδώ με το που ξεκίνησε η εκπομπή για την ταινία του Ταραντίνο. Όσκαρ τραγουδιού που το είπαμε επίσης βλέπω εδώ είναι Sam Smith Writing on the Wall, ένα καταπληκτικό κομμάτι που είχε κολλήσει και στις πρώτες θέσεις των charts για εβδομάδες αρκετές και συνεχίζει να υπάρχει μέσα στα top 10 και τα top 20. Άλλο για να δω. Όσκαρ σκηνοθεσίας Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου για την επιστροφή εννοείται του Ντικάπριο. Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου πήρε η Μπρι Λάρσον για το The Room. Άκουσα ότι είναι πάρα πολύ ωραία ταινία αυτή, δεν την έχω δει. Και το Κορίτσι από τη Δανία θέλω να δω που έχω ακούσει τα καλύτερα. Και Όσκαρ, πρώτου ανδρικού ρόλου πήρε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Το ξαναπούμε, το λέμε όλη μέρα σήμερα, χαιρόμαστε. Όσκαρ καλύτερης ταινίας πήρε το Spotlight. Ούτε αυτό το έχω δει. Τέλος, έχουμε να δούμε πολλή ταινία όπως καταλαβαίνεις τώρα. Από εκεί και πέρα πάμε σιγά σιγά, αρκετά νομίζω ότι τα Όσκαρ κάλυψα τα περισσότερα, αν και υπάρχουν, σου λέω, πάρα πολλές ειδήσεις για τα Όσκαρ και όσοι τα είδατε, ξέρετε καλύτερα και από μένα. Πάμε να πάρουμε μία μικρή ανάσα, να επιστρέψουμε, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το θέμα μας και τα δικά σας μηνύματα. Φύγαμε! Δώσε ρε Άγγι! Έτσι, χολιγουδιανό αέρα θέλω σήμερα. Όλοι για τα Όσκαρ μιλάνε, παιδιά. Και να πούμε εμείς τώρα για αυτό το θέμα. Κανείς δεν ασχολείται με το θέμα σήμερα. Όλοι μου λένε εδώ για τα Όσκαρ, βλέπω. Χαμός. Αχ, ρε Τόμ Χάρτι, τι μας έκανες, Ντόλια. Αχ, τέλος πάντων, θα συνεχίσω. Δεν θέλω τίποτα σήμερα. Έχει πληγωθεί όλο μου το είναι. Αυτή είναι η τύχη μου, η μπαμπέσα. Κατάλαβες. Άτιμη κοινωνία. Άλλες τις ανεβάζεις και άλλες κατεβάζεις τα τάρταρα. Εγώ είμαι στο τάρταρο σήμερα. Δεν έχω μυαλό, δεν έχω ζωή, δεν έχω τίποτα. Και μόνο τα κουλεράκια μπορούν να με καταλάβουνε. Μόνο οι φανατικές θαυμάστρες του Justin Bieber, του Σάκη Ρουβά, του Κακουριώτη, του Άρη και του Τζίμι. Μόνο αυτές. Και το One Direction. Ναι,
Μόνο αυτές. Πες εσύ τώρα. Άμα μάθαινες ότι Justin Bieber είναι παντρεμένος για δύο παιδιά, δεν θα πληγωνόταν όλος του είναι. Εντάξει. Τόση λίγο. Πάμε δυνατά. Κατάλαβες ρε Άλεξ. Κατάλαβες ρε Άλεξ τι τραβάω. Κάνε μου λίγα σκέρτσα πίσω από τις κάμερες να σε ανεβάσω σήμερα. Δεν έχει κοιμηθεί. Γιατί? Α, όντως. Καλό ή κακό? Μήπως παντρεύτηκε και καμιά δικιά σου? Α, ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα μας σήμερα. Είπαμε να αυτές οι λεπτομέρειες οι μικρές που δεν θα πιστεύετε τι δείχνουν για το χαρακτήρα σας, που δείχνουν πολλά και κρύβουν κι άλλα πολλά από πίσω τους. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας πριν σας πω εγώ τα δικά μου, αυτά που έχω βρει εγώ. Η Ιωάννα, περνάω λίγο στο Facebook και ξεκινώ. Λέει η Ιωάννα, πει, είμαι καλό καρδί γιατί προσπαθώ να βοηθάω και να είμαι πάντα δίπλα σε όποιον χρειαστεί. Είμαι νευρική και φαίνεται από το πώς μιλάω και είμαι πολύ ευαίσθητη. Κάτσε να τα αναλύσουμε όλα τώρα. Είμαι πολύ καλό καρδί, αυτό φαίνεται. Προσπαθώ να γιατί προφανώς, γιατί μάλλον είσαι δοτική και γενναιόδορη και αυτό. Τώρα το ότι είσαι νευρική και φαίνεται πως μιλάς, θα σου πω εμένα τι μου έκανε τρομερή και μεγάλη εντύπωση. Είμαι και εγώ νευρική, να ξέρεις. Δεν περίμενα ότι φαίνεται και ότι ο άλλος το καταλαβαίνει. Αλλά άμα ο άλλος σε παρατηρήσει λίγο καλά, μπορεί να το δει. Εσύ άλλαξες, είσαι νευρικός. Όχι, ναι, εδώ είμαι. Τρόμαξε. Όχι, δεν πάω. Ταχυπαλμία, ταραχύτη. Όχι, δεν φεύγω. Πέρα από αυτό τον περιορισμό εδώ, δεν θα πάω να στεπώσουμε. Αχ, ρε Τόμ Χάρντι, τι μας έκανε σήμερα. Αχ, μας έχεις μαυρίσει τη Δευτέρα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μένα μου είχαν πει εγώ είμαι νευρική. Ναι, το παραδέχαμε, θα σας το πω. Ας πω όμως πώς το καταλάβανε. Μου είπαν λοιπόν κάποια στιγμή δούλευα. Θα σου πω πως το καταλάβει μια καθηγήτριά μου, γενικότερα είμαι νευρική και είμαι και αγχώδης. Μια καθηγήτριά μου το έχει καταλάβει στο σχολείο για με τον τρόπο που έγραφα, όχι τα γράμματα που έκανα, δηλαδή το πώς έγραφα πάνω στις γραμμές στο τετράδιο, που δεν έγραφα πάνω στις γραμμές στο τετράδιο, ήταν ένα πράγμα σε τρενάκι που πήγαινε έτσι, μια τρικυμία. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εγώ ξεκινούσα να γράφω διαγώνισμα και επειδή γενικότερα okay, λένε και το έχω διαπιστώσει και εγώ κάνω ωραία στρογγυλά, μικρά γραμματάκια, μια χαρά. Ξεκινούσα και έγραφα τις καλλιγραφίες μου και τα ωραία μου τα γραμματάκια και ξαφνικά τα γράμματα παίζανε τραμπάλα πάνω στην... Α, τι ωραίο τραγούδι! Ω, γεια σου ρε Άγη! Λοιπόν, ναι, το α ήταν πάνω, το β κάτω, το κ πιο πέρα, παρακάτω, κάποια κάτω από τη γραμμή. Και καλή λοιπόν η δασκάλα στο σπίτι, λέω, τι λέω. Καλεί το μπαμπά μου στο σχολείο και του λέει: να σας πω κάτι. Η Ευαγγελία είναι πάρα πολύ καλή μαθητρία στα προφορικά. Είναι άρεστα στα γραπτά μου, τα χαλάει λίγο. Γιατί πραγματικά το παιδί πρέπει να είναι πάρα πολύ αγχώδες. Γιατί λέει εκεί που ξεκινάει και γράφει πάρα πολύ ωραία γραμματάκια, ξαφνικά και γίνεται πάνω για τουρλουμπούκι. Καταλαβες. Και το άλλο είναι, θα σου πω, όταν εγώ δουλεύω, που σου έχω πει ότι έχω και μια τρίτη δουλειά εκεί στα μαγαζιά της εστίασης που είμαι στα εστιατόρια και αυτά. Μου έχουν πει ότι φαίνεται ότι είμαι πάρα πολύ νευρική, γιατί συνέχεια το βλέμμα μου, εκτός ότι είμαι πάρα πολύ παρατηρητική και δεν φεύγει τίποτα, θες να σου τώρα από το σέρβις, τους πελάτες, τους σερβιτόρους, την κουζίνα, όλα, τα πάντα όλα. Δηλαδή, εσύ μπορεί να θες νερό και πριν καν σηκώσει το χέρι σου, εγώ το έχω πιάσει και έχω κάνει νόημα σερβιτόρο να σου παίρνει νερό. Ναι. Μου έχουν πει λοιπόν ότι φαίνεται ότι είμαι νευρική, γιατί το κεφάλι μου πηγαίνει, μου λέει, σα φεντόνα μονίμως. Είμαι διαρκώς σε μια τέτοια κατάσταση. Γύρω-γύρω. Μου λέει, δεν ζαλίζεσαι, μου λέει ο εργοδότης μου. Του λέω, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω παρατηρήσει ότι είμαι έτσι. Από την Τσιρίκη είμαι έτσι, πραγματικά. Δεν το θεωρώ μειονέκτημα, ωστόσο θέλω να σου πω εγώ αυτό, φιλενάδα μου. Α, Ιωάννα, αλλά καταλαβαίνω γιατί έχουν διακρίνει μια νευρικότητα σε ένα και εσύ κάπως έτσι μπορεί να κάνεις, σαν τον Τζακ Ράσελ και πριν. Ευαισθητούλα, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Ότι εδώ πέρα λέει η έρευνα ότι μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά από το γραφικό χαρακτήρα. Γιατί λέει, σύμφωνα με μια μελέτη, ο τρόπος λέει που γράφει κάποιος και το μέγεθος του γραφικού χαρακτήρα μπορούν να μας πούνε λέει συγκεκριμένα πράγματα για το άτομο. Λέει, σύμφωνα με την έρευνα, λέει, αποκαλύπτεται πως οι άνθρωποι με μικρό γραφικό χαρακτήρα τείνουν να είναι ντροπαλοί. Είσαι εσύ ντροπαλός? Γράφεις μικρά γραφματάκια? Όχι. Τεράστια, πατάτες δηλαδή, κατάλαβα. Εγώ γράφω. Α, ωραία. Εγώ γράφω μικρά γράμματα. Και λέει αυτός ότι είμαι ντροπαλή. Αλλά εγώ δεν είμαι ντροπαλή. Καλά, μπορεί να είμαι στο βάθος. Αλλά λεπτολόγοι λέει και μελετηροί είμαστε εμείς με τα μικρά, τα τόσα γραμματάκια.
Ενώ όλοι οι άνθρωποι που είναι περισσότερο εξωστρεφείς προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή με μεγαλύτερο γραφικό χαρακτήρα. Τέτοιος είσαι, λέει. Προσπαθείς να τραβήξεις την προσοχή. Σήμερα θα τον αναρτήσω, θα τον δείτε. Λοιπόν, εκείνοι λέει, που παίρνουν τα πράγματα σοβαρά βάζουν περισσότερη πίεση, λέει, στο στυλό όταν γράφουν, ενώ εκείνοι που ακούν ελαφριά πίεση συνήθως είναι εμπαθείς και περισσότερο ευαίσθητοι. Μάλιστα. Γραφικός χαρακτήρας, λοιπόν, λέει εδώ. Συνεχίζουμε με μήνυμα. Θα το πηγαίνω έτσι. Παπ, ένα-ένα. Όχι, θα τα προλάβουμε. Αύριο είμαι σίγουρη θα το τελειώσουμε το θέμα. Ανθή Σκέιτπανγκ, λέει. Κάποιες λεπτομέρειες, λέει, όπως το χρώμα στα ρούχα. Παραδείγματος χάρη, λέει, το μαύρο δείχνουν έναν πιο εσωστρεφή χαρακτήρα, ενώ τα ανοιχτά χρώματα έναν πιο χαρούμενο και ευδιάθετο άνθρωπο. Πολλά άτομα, λέει, πηγαίνουν στη σχολή και έχουν μεγάλα ακουστικά. Συνέχεια, λέει, στα αυτιά τους. Περίμενε, κόβεται αυτό το μηνυματάκι. Περίμενε, δεν έχει χτυπώ. Θα το βρω εγώ αμέσως. Τι κομματάρα, δώσε λίγο. Γεια σου, ρε Άγη. Κάτσε να βρω μία στιγμή το μήνυμα της Ανθής, γιατί το έχω κόψει και δεν είναι σωστό. Πρέπει να το πω όλο. Αλλά θα ακούτε εσείς. Λεωνάρδο Ντικάπριο βλέπω εδώ, ποστάρουνε χαμός. Μπείτε στο site μας άμα θέλετε να ενημερωθείτε. Γιατί τα παιδιά μέσα στη σύνταξη και τα παιδιά του site μας βάζουν διαρκώς ειδήσεις και ό,τι θέλετε πρώτη. Λοιπόν, η Ανθή λέει, για να συνεχίσουμε το μήνυμά της, πολλά άτομα, λέει, πηγαίνουν στη σχολή και έχουν μεγάλα ακουστικά, λέει, συνέχεια στα αυτιά. Είναι κυρίως φανατικοί των games ή ακούνε συνέχεια μουσική και κυρίως rock ή metal. Οι άτομα, λέει, που τις ελεύθερες ώρες στα διαλύματα στη σχολή κρατάνε μαζί τους εξωσχολικά βιβλία, κυρίως λογοτεχνικά. Μωρέ, υπάρχουν τέτοια παιδιά σήμερα στη σχολεία. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο, κανένας δεν ασχολιόταν με εξωσχολικό βιβλίο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι αυτή, μπρο, ωραία παρατήρηση. Εδώ πέρα κάπου στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Οπότε μαζί σας θα γράψουμε, μπορούμε να γράψουμε το μέρος β', το μέρος δεύτερο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Paris Drum, το χρώμα, λέει, ορίστε εδώ θα το διαβάσουμε, γιατί είναι τεράστιο και αυτό το μήνυμα. Το χρώμα, λέει, το οποίο φοράμε συχνότερα στα ρούχα. Άρα μπορείς να καταλάβεις πολλά από το χαρακτήρα βάση του ρούχου. Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια ήμουν του μαύρου άσπρο γκρι. Τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και βάζω και πολύ χρώμα. Και κάνω και συνδυασμούς που παλιότερα φοβόμουν να δοκιμάσω συνδυασμούς. Γιατί λέω τώρα πάει, δεν πάει. Δεν ξέρω. Γενικότερα το στυλ είναι λίγο το δικό μου χύμα. Αλλά τώρα τελευταία έχω βάλει και χρώμα. Εσύ φοράς χρώμα. Βεβαίως, το πάω. Ποτέ. Άρα είσαι του μαύρου. Άρα είσαι ισοστρεφής. Άρα δεν ανοίγεσαι. Άρα καλά τα λέει εδώ η φίλη μου. Πα, για πες. Άρα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε να συνεχίσω το μήνυμα του φίλου μου και να αναλύσουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα και πολλές λεπτομέρειες που δείχνουν πολλά για το χαρακτήρα σας. Για πάμε. Οπα. Έπος τραγούδι, για πάμε. Επιστροφή εδώ στο Cooler. Σήμερα ακούμε αποκλειστικά soundtrack από πάρα πολύ γνωστές κινηματογραφικές χολιγουδιανές παραγωγές. Λόγω καταλαβαίνεις τώρα, ενώπιση των Oscars, δεν μπορούμε και εμείς τώρα να ακούμε άλλα πράγματα. Όλοι ασχολείστε με τα Oscars, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και μου λέτε τη γνώμη σας. Κοίταξε τι γίνεται. Πολλοί λένε, για παράδειγμα, ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν άξιζε, λέει, το Oscar φέτος. Θα σου πω τι γίνεται. Μπορεί να μην είναι και η πιο δυνατή του, φοβερή του ταινία, αλλά ο Λεωνάρντο Ντικάπριο άξιζε για αρκετές προηγούμενες ταινίες πριν Όσκαρ. Οπότε τώρα είναι αυτό που λένε, είναι κλισέ λίγο που το λένε, αλλά του το χρωστούσανε. Νομίζω ότι σε αυτόν όντως το χρωστούσανε. Του το δώσανε για την επιστροφή που είχε και εξαιρετική ερμηνεία και μια πάρα πολύ ωραία και ακριβή παραγωγή. Μέσα έπαιζε και ο Τόμ Χάρντι. Άρε, Τόμ Χάρντι, τι μας έκανες, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχω να σου πω. Τον οποίο και ευχαρίστησε. Όταν τον ευχαρίστησε, τον παίξανε πλάνο τον Τόμ Χάρντι. Και εκεί δίπλα ήταν μια μελαχρινή κυρία. Η γυναίκα του, βεβαίως. Δεν είπε καλά. Λοιπόν, αχ, βρε, Τόμ Χάρντι, τι μας έκανες. Συνεχίζω. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι του το χρωστούσανε αυτό το Όσκαρ και καλώς του το δώσανε και νομίζω ότι το Όσκαρ πήγε στο Λεωνάρντο Ντικάπριο, πήγε για το συνολικό του σύνολο. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο για την επιστροφή, είναι και γιατί έχει παίξει ταινιάρες ο άνθρωπος, έχει κάνει τις ερμηνείες και πραγματικά έφτανε αυτό που λέμε, έφτανε στην πηγή και δεν έπινε ποτέ το νερό. Εγώ θεωρώ ότι το άξιζε 100% το Όσκαρ και πολύ χάρηκα και μπράβο του να ηρεμήσει τώρα. Άραγε πού θα το βάλει τώρα αυτό το Όσκαρ του, γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα. Με αφορμή, καταλαβαίνεις τώρα, τα Όσκαρ, είχαν ερωτήσει και έχουν κάνει κάποιες συνεντεύξεις, κατά καιρούς δηλώνουν
και οι... τα άτομα που έχουν κερδίσει αυτά τα πολυπόθητα αγαλματίδια. Η Kate Winslet λέει, έχει το αγαλματίδιό της που στο μπάνιο, στην τουαλέτα. Ναι. Και λες τώρα, δηλαδή τόσο πολύ το τιμάς το αγαλματίδιο. Αλλά θα σου πω τι έχει δηλώσει, το έχει έτσι στην τουαλέτα. Γιατί θέλει, επειδή στην τουαλέτα πηγαίνουμε όλος ο κόσμος, κάθε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πολύ συχνά την επισκεπτόμαστε σαν μέρος του σπιτιού, το έχει στην τουαλέτα για να το βλέπει. Επίσης, πολλοί φίλοι της πηγαίνουν όταν καλεί σπίτι για φαγητά, πάρτι και τα σχετικά. Πηγαίνουν πολλοί φίλοι όταν πηγαίνουν και επισκέπτονται το μέρος, αν θες, που το λέμε το μέρος, δεν το λέμε το βεσέ. Πηγαίνουν και βγάζουν selfies με το αγαλματίδιο, έχω να σου πω. Δηλαδή, αν εσύ πας στο μπάνιο της Kate Winslet, θα βγεις μια ωραία φωτογραφία με το Όσκαρ. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Άλλοι λέει, για παράδειγμα, η Natalie Portman, για παράδειγμα, δεν ξέρει καν πού το έχει μες στο σπίτι. Λέει κάπου, λέει χωμένο, ούτε καν ξέρω και πού είναι. Οπότε καταλαβαίνεις, η Natalie Portman είτε το κέρδισε, είτε δεν το κέρδισε, το ένα και το αυτό. Άλλοι, για παράδειγμα, η Meryl Streep, τι να πει η δόλια που έχει καμιά δεκαριά από δάφτα. Θα έχει διακοσμήσει όλο το σπίτι. Θα έχει δική γωνιά, φαντάζομαι. Λοιπόν, όσο ακούμε πάρα πολύ ωραίες μουσικές εδώ πέρα, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση που θα οδηγήσει στο πρώτο Bad Made for Music Mixtape στο Mad Radio 106,2 την προσεχή Παρασκευή τώρα που έρχεται 4 Μαρτίου και το Σάββατο 5 Μαρτίου. Κάθε Παρασκευή λοιπόν στις 9, μοναδικά DJ sets ηλεκτρονικής μουσικής στην εκπομπή Mixtapes από αγαπημένους DJs. Ετοιμάζουν δηλαδή μόνο για εσάς, για τους ακροατές, τα ετοιμάζουν μόνο για εσάς. Για τους ακροατές του Mad Radio 106,2. Αυτή την Παρασκευή το πρώτο Mixtape έρχεται από ένα φοβερό DJ, παιδιά, τον Mosel. Κάθε λοιπόν Σάββατο στις 10 σε μια αποκλειστική συνεργασία για το Bad Made for Music Project, η νούμερο 1 DJ του πλανήτη, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike που τους γνωρίσαμε και τους απολαύσαμε στα μουσικά βραβεία που πέρασαν, μεταδίδουν λέει στον αέρα του Mad Radio 106,2 ένα εκρηκτικό mixtape για τους Έλληνες clubbers και πόσο πολύ μας αγαπάνε αυτοί οι δύο καταπληκτικοί DJ που μας κάνουν περήφανοι εκεί έξω και χαίρονται πάντα να επισκέπτονται τη χώρα μας και να σας στέλνουν μηνύματα και να γυρίζουν βιντεάκια και τα οποία τα βάζουν στα social media τους και γίνεται χαμός από τα like. Είχαν βάλει μετά τα βραβεία μας, είχαν μείνει λίγο παραπάνω και είχαν ταξιδέψει στην Πελοπόννησο και τους άρεσε πάρα πολύ, θυμάμαι. Λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι, να ακούτε Mad Radio 106,2 γιατί ξεκινάει αυτό το υπέροχο το Bad Made for Music Mixtape για όλους εσάς που αγαπάτε την καλή μουσική. Λοιπόν, τι ωραίο το soundtrack επίσης αυτό. Κλασική, σταθερή αξία. Για να συνεχίσουμε σιγά σιγά και να σας πω ότι η έρευνα εδώ πέρα πολύ σωστά έπεσε μέσα η Αμφή και ο φίλος μου Περίσδραμ, ότι το χρώμα λοιπόν παίζει σημαντικό ρόλο και συγκεκριμένα στα ρούχα σας. Γιατί λέει φανερώνει, λέει ότι οι άνθρωποι που διαλέγουν συχνά το μαύρο δεν είπαν όπως εσείς, παράδειγμα, εσείς θεωρείτε ότι είναι οι εσωστρεφείς. Είπαν ότι είναι πολύ ευαίσθητοι και καλλιτεχνικής φύσεως άτομα, προσέχουν πάρα πολύ τις λεπτομέρειες, ενώ εκείνοι που αγαπούν το κόκκινο ζουν τη ζωή τους στο 100%. Αγαπάς βρε το κόκκινο εσύ? Εγώ μόνο στο κραγιόν. Άρα την ψιλοζώ, ας πούμε. Δεν τη ζω. Ναι, εγώ όχι, κόκκινο δεν πολύ φοράω. Άρα τι, τη ζω εγώ τη ζωή μου στο 100%. Εντάξει, τη ζω στο 60, πες, 70. Και οι προσπάθειες τους, λέει, είναι δυναμικές και επίμονες. Οι άνθρωποι τώρα που αγαπούν το πρασινάκι... Last, όντως, αλήθεια λες. Ρε παιδιά, πώς περνάει αυτή η ώρα έτσι. Είναι αυτό το τέταρτο, όντως. Εγώ γιατί νόμιζα ότι είμαστε στο τρίτο. Παιδιά, τι παθαίνω, μάλλον μου λείπετε πολύ. Μάλλον μου αρέσει πολύ να μένω εδώ μέσα. Εγώ νόμιζα ότι έχουμε άλλο ένα 8 λεπτό, αλλά μου λέει ο Άλεξ τώρα ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Άρε τον χάρτη δόλια, τι μας έκανες και στο βράδυ. Μας μαύρισε την ψυχή. Λοιπόν, έλα, θα τελειώσω αυτό. Συνεχίσουμε το θέμα μας αύριο, γιατί καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είχαμε και τα Όσκαρ, παιδιά. Τι να κάναμε σήμερα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που αγαπούν το πρασινάκι, καλή ώρα, είναι πιστοί, ναι. Στοργικοί, βεβαίως. Ενώ εκείνοι που αγαπούν το λευκό είναι οργανωτικοί και λογικοί. Έχουμε και λίγο από αυτό. Λοιπόν, τέλος εκείνοι που έχουν, λέει, το μπλε ως αγαπημένο τους χρώμα, βεβαίως, εδώ είμαστε, είναι σταθεροί, ευαίσθητοι και σκέφτονται τους άλλους. Καλέ, φωτογραφία μας πήρε. Τι έγινε, λοιπόν.
Θέλω να σας πω ότι πρέπει να σας αφήσει σιγά-σιγά-σιγά-σιγά κάτι που δεν θέλω καθόλου να συμβεί. Έχει πάρα πολλά μηνύματα ακόμα και στο Twitter και στο Facebook, τα οποία θα τα διαβάσουμε αύριο. Το θέμα συνεχίζεται για αύριο, γιατί δεν μπορούσαμε να μην πιάσουμε κι εμείς τα Oscar που απασχολούν όλους σας. Στέλνετε εδώ μηνύματα, βλέπω στο inbox μου, χαμός. Ευαγγελία, αν σου άρεσε ο ένας, Ευαγγελία, αν σου άρεσε ο άλλος. Παιδιά, σας είπα, εμένα ένας μ' άρεσε. Και που σ' άρεσε, μας πλήγωσε βαθιά. Άρε τον Χάρντι, τι μας έκανες, το δευτεριάτικο, γιατί. Όπου εγώ μπήκα, θέλω να σου πω, μπήκα τρελή, τρελό. Ω, παιδί, τι ωραία, τι ωραία που είναι αυτός, καταπληκτικός. Πόσο όμορφος. Ναι, Ευαγγελία μου, είναι παντρεμένος και έχει και ένα παιδί. Πάρε. Καλημέρα να έχουμε, καλά να είμαστε. Λοιπόν, θα σας αφήσω να έχετε μια καλή και όμορφη εβδομάδα. Ένα τέλειο μεσημέρι Δευτέρας. Να περνάτε όμορφα, θετική ενέργεια, φουλ και μόνο χαμόγελο. Και αύριο εδώ με το ίδιο θέμα συνεχίζουμε. Και αύριο, να ξέρετε, έχω και καλεσμένες. Δεν έχω καλεσμένη, έχω καλεσμένες. Αλλά δεν σας λέω. Είναι δύο κορίτσια. Θα μάθετε σε λίγες ώρες το post. Μουα!